Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για δεύτερο 24ωρο έδωσαν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα ορεινά του Δήμου Νέστου. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Αβραμιλιάς ήταν σε καλύτερη κατάσταση, όμως με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, ένα εναέριο μέσο έκανε κατάσβεση. Παράλληλα όμως, η πυρκαγιά επεκτάθηκε στον Άγιο Κοσμά, όπου νωρίς το απόγευμα ο οικισμός εκενώθηκε και οι υπηρεσίες έριξαν το βάρος τους στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να μην υπάρξει το δυνητικό ενδεχόμενο επέκτασης της πυρκαγιάς. Στο χάρτη, τον οποίο βλέπετε, αποτυπώνεται η εικόνα των πυρκαγιών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τις τελευταίες 7 ημέρες. Επίποδος βρίσκεται συνεχώς η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με τις υπηρεσίες και τους φορείς να κάνουν συσκέψεις για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Τώρα προσεγγίζει με λίγους πυροσβέστες εκείνο το σημείο το οποίο σας έδειχνε ο Βαγγέλης ο Καραγιώρας. Βλέπετε τώρα τους πυροσβέστες οι οποίοι βρίσκονται με τις ειδικές στολές προφανώς, το πεζοπόρο τμήμα το οποίο βρίσκονταν εδώ μαζί με τους άνδρες της πυροσβεστικής και πηγαίνει προς εκείνο το σημείο γιατί και από την αριστερή πλευρά έχουμε μία μεγάλη αναζωπήρωση. Άρα λοιπόν πάει το πεζοπόρο τμήμα στο καμένο κομμάτι για να προφτάσει, να δημιουργήσει την αντιπυρική ζώνη και να προχωρήσει σε μία πιθανή κατάσβεση. Βλέπετε τους άνδρες του πεζοπόρου τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας πώς κινούνται προσεκτικά και με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Μάλιστα συγκλονιστική ήταν και η εικόνα των πεζοπόρων τμήματων στην περιοχή της Αβραμιλιάς, εκεί όπου έφτασαν δίπλα στη φωτιά για να αντιμετωπίσουν αναζωπήρωση. Είμαστε στην Αβραμιλιά ακριβώς. Παλεύουμε ουσιαστικά τώρα με τις μικρές αναζωπυρώσεις στην Αβραμιλιά. Η άλλη πλευρά, η περιοχή του Αγίου Κοσμά, ουσιαστικά εκτός ότι δεν έχει οπτική επαφή, οι δυνάμεις προσπαθούν ουσιαστικά μέσα στις χαράδρες και εκεί πεζοπόρα τμήματα να δημιουργήσουν τις αντιπυρικές ζώνες. Όλα καίγονται. Θέλουμε βοήθεια. Βοήθεια χρειαζόμαστε, παιδιά. Εδώ δείτε. Όλα καίγονται. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Την εικόνα που αντικρίσατε στον Άγιο Κοσμά, γιατί και από εκεί ήρθατε. Χάος. Χάος. Υπάρχει κίνδυνος για τις άλλες περιοχές που βρίσκονται κατέρωθεν του Αγίου Κοσμά? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με τον καιρό, με τον αέρα. Τώρα ο αέρας βέβαια έχει κοπάσει, αλλά τα εναέρια μέσα δεν υπάρχουν για την ώρα, έτσι. Ναι. Εναέρια μέσα το πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Μετά πήγαν και στις υπόλοιπες πυρκαγιές. Ναι, ναι. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Λοιπόν, μιλάμε για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυροσβέστες αλλά και τους εθελοντές που επιχειρούν στις πυρκαγιές. Για το συντονισμό των εθελοντικών ομάδων θα μαζευτούν από πολίτες προμήθεια αναλώσιμων για όσους επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που μένεται στο Δήμο Νέστου, στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλος Μάρτης, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ κάθε μέρα για όσο χρειαστεί. Η εικόνα είναι, την περιγράφετε, την είδατε κι εσείς, είναι καταστροφικιά. Καταστράφηκαν σπίτια, καταστράφηκαν καλλιέργειες. Κινδύνεψε πολλής κόσμος να καεί. Δεύτερη φορά αναζωπήρωση. Καήκαν, έφτασε δεύτερη φορά ξανά να κάψει το χωριό. Τα παιδιά της πυροσβεστικής το κατάφεραν. Τώρα φεύγει προς τα πάνω για Άγιο Κοσμά. Εδώ είμαστε κατεστραμμένοι. Όλος ο Γιωκάς, 3-4 χωριά έχουν καταστραφεί. Και σπίτια και. Εδώ κοιτάξτε από μόλις σας. Δεν σταματάει με τίποτα. Και καίει. Και τώρα λίγο χαλάρωσε ο αέρας και λίγο κάπως κάνουν τα πράγματα. Και συνεχίζει, βλέπουμε, επεκτείνεται σε παρθένο δάσος κανονικά. Και καίγεται και ανεβαίνει ξανά. Πάει τώρα πίσω για τον Άγιο Κοσμά, για το ποτάμι του Νέστου, τα στενά του Νέστου που λέμε. Άρα ουσιαστικά όλες μία, μία εστία. Άλλη εστία φεύγει πίσω. Εστία εδώ καίει. Ό,τι μπορούμε και κάνουμε. Όλες κατευθύνονται προς τον Άγιο Κοσμά ουσιαστικά. Όλες. Έκαψε ό,τι έκαψε εδώ. Φυσικά δεν είμαι τίποτα άκαυτο. Κάηκαν όλα. Καταστράφηκαν εμείς οι κάτοικοι και τώρα φεύγει για Άγιο Κοσμά. Σκοπό που εκεί τα βουνά είναι ατέλειωτα και τα χωριά και εκείνα είναι κατοικήσιμα και ζουν άνθρωποι. Και ελπίζουμε να μην φτάσει μέχρι εκεί. Και προσπαθούν να σώσουν την περιουσία του. Εναέρια μέσα υπήρχαν σήμερα. Υπήρχε από νωρίς δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Τα αεροπλάνα φύγανε με το ελικόπτερο. Ο άνθρωπος
έδωσε μεγάλη μάχη εδώ πέρα, ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο και σταμάτησε, έφυγε και αυτός ο άνθρωπος. Βλέπουμε ότι συνεχώς αναζωπηρώνει. Συνεχώς. Και δεν φύσα αέρας τώρα. Δεν φυσάει, όχι καθόλου. Αν αυτές οι αναζωπηρώσεις τι μπορεί να σημαίνουν ξανά για την Αβραμιλιά? Εδώ δεν υπάρχει άκαυτο κομμάτι, θα μου πει. Δεν υπάρχει άκαυτο κομμάτι, κάηκαν όλα. Καλλιέργειες, ελιές, σπίτια, χωράφια, περιουσίες για μια ζωή χάθηκανε. Επειδή είστε από χθες εδώ, την εικόνα, την σημερινή, αυτή που μεταδίδουμε τώρα, σε σχέση με την χθεσινή, την θεωρείτε ως καλύτερη ή απλά είναι στατική? Καλύτερη είναι, γιατί χθες έβλεπες κυγόταν το σπίτι σου και κυγόταν το βιό σου. Πονούσε η ψυχή σου. Εγώ 45 χρονών έγινε αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Εδώ δείτε τι γίνεται. Παντού έχει 10 εστίες. Και χώρια εστίες οι μεγάλες που είναι από πίσω από τα βουνά, που καίγουν τον Άγιο τον Κοσμά. Μάλιστα. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές, να πούμε που είστε από την πρώτη. Άλλη, την ξαντλήσαμε. Εδώ. Βαγγέλη, αν μπορείς και από την άλλη πλευρά να γυρίσεις ακριβώς τα πίσω. Τα παιδιά της πρεσβευτικής αυτού που μπορείτε να μην πάρει αυτό το χώρο, το ξέρω, και κατεβεί ξανά κάψει ό,τι έμεινε στο χωριό. Ό,τι απέμεινε, γιατί είδαμε, έφτασε ουσιαστικά μέσα στην Αβραμιλιά. Κανονικά δεν υπάρχει κάποιο σημείο άκαυτο. Σε 30 σπίτια κάτι τα 15 κάηκαν. Και η δαμασκηνιά το ίδιο. Αυτή τώρα που δείχνει ο συνάδελφος που είναι πίσω μας, είναι κοντά μας σχετικά έτσι όπως το βλέπουμε, αλλά είναι μέσα σε χαράδρα ή όχι? Είναι σε ένα μέρος, δεν μπορεί να πάσει και άνθρωπος, είναι δύσκολο μέρος. Άρα αφήνουμε να καεί και όταν πλησιάζει προσπαθούμε με τις αντιπυρικές ζώνες. Το ίδιο πράγμα κάναν τα παιδιά με το που πλησίασε η φωτιά, τη σβήσανε. Και τώρα αναζωπηρώθηκε, άλλαξε ο τρόπος του αέρα και έφυγε προς τα πάνω. Τώρα το ρέμα καίγεται και πάει προς τα πάνω. Ουσιαστικά έχει μια μεγάλη πολυδιάσπαση το μέτωπο και καίει ενδιάμεσα σε διάφορα σημεία. Και όλα αυτά φταίει ο αέρας. Ο μεσημερινός εκείνος αέρας. Εκείνη είναι η καταστροφή. Αλλιώς θα μπορούσαν να την κάνουμε λίγο ζάπ. Και το νερό που δεν έχει πέσει ουσιαστικά. Πού να το βρεις το νερό? Είναι δύσβατα τα μέρη αυτά, δεν περπατιούνται. Είμαστε από το Σύλλογο Εφέτρων Καταδρομών, νομούς Ξάνθης. Λοιπόν, ποια είναι η συνδρομή σας? Από χθες η περιοχή εδώ φλέγεται. Φυσικά υπάρχει κίνδυνος και ανησυχία από πλευράς των κατοίκων, έτσι? Φυσικά και υπάρχει, όπως βλέπετε εδώ όλο το χωριό έχει καεί, έχουν καεί σπίτια. Εμείς σήμερα ήρθαμε, βοηθάμε όπως μπορούμε, νερά, τρόφιμα. Πήγαμε πιο πάνω, η πυροσβεστική δεν μπορεί να κάνει κάτι, βλέπετε εδώ μόνο ένα αέρια μέσα. Δυστυχώς οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ουσιαστικά από αυτό που λαμβάνετε κι εσείς είναι ότι η πυροσβεστική έχει σταθεί στα σημεία, στις άκρες ουσιαστικά της πυρκαγιάς και προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες, αυτό καταλαβαίνουμε. Μέχρι στιγμής ναι, αυτό. Περιμένει να έρθει η φωτιά σε αυτούς να τις σβήσει, γιατί πιο ψηλά δεν μπορούν να πάνε. Πήγαμε πριν και Άγιο Κοσμά πιο ψηλά. Τι γίνεται στον Άγιο Κοσμά, γιατί και εκεί επικεντρώνεται και υπάρχει ανησυχία για τη Ζαρκαδιά? Ο Άγιος Κοσμάς έχει κοινωθεί, μας έδιωξαν από εκεί. Δυστυχώς για μένα και για εμάς που ήμασταν εκεί, είναι λάθος που κοινώθηκε. Και οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν από τα σπίτια τους. Έχουν αρχίσει να κόβουν ξύλα τα γύρω από την αυλή για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και δυστυχώς τους διώχνουν. Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να περιορίσουν οι ίδιοι μόνοι τους την περιοχή. Οι ίδιοι μόνοι τους γύρω από τα σπίτια τους τουλάχιστον, να σώσουν ό,τι μπορούν. Έχετε γυρίσει όλη την περιοχή εδώ της πυρκαγιάς, τον Έστω. Σε τι αριθμό ανέρχεται η πυροσβεστική δύναμη, όχι αριθμητικά τώρα, δεν μπορείτε να το υπολογίσετε, είναι ικανοποιητική για όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και βιώνουμε? Σε κάθε μέρος που πήγαμε υπήρχε πυροσβεστική δύναμη, αλλά τι να κάνουν κι αυτοί, πόσα. Είναι πολύ διάσπαρτο δηλαδή. Ναι. Και τα μέτωπα είναι παντού. Δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Απλά περιμένουν να προχωρήσει για να φτάσουν σε αντιπυρικές ζώνες. Ναι, ευτυχώς και αυτή τη στιγμή βλέπω δεν πνέουν άνεμοι δυνατοί. Ναι, αυτό είναι το βοηθητικό. Και ίσως σωθεί τουλάχιστον ο Άγιος Κοσμάς. Γιατί η φωτιά κατεβαίνει.